συζητήσουμε και αυτό και να δούμε και τι άλλα στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένοι και αυτοί που εντοπίστηκαν χτες, 4 άτομα Κούρδοι Ιρακινής καταγωγής και οι σημερινοί Μαροκινής καταγωγής, είναι από τις 20 Μαρτίου στοιχείο, καταγεγραμμένοι κανονικά κτλ. Και επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα να μεταβούν στην Αθήνα, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Τουρκία. Χτες το μεσημέρι, γύρω στις 3.30 λοιπόν, μας ενημέρωσαν από την δομή της Σούδας ότι 4 άτομα επιχειρούν να επιστρέψουν στην Τουρκία. Ενημερώθηκε το σκάφος της υπηρεσίας μας, το 611, αλλά εντωμεταξύ στην περιοχή εκτελούσαν εκπαιδευτική περιπολία 2 φουσκωτά σκάφη της KNRM. Τους περισυνέλεξαν, τους έφεραν στο... Της ομάδας διάσωσης δηλαδή, μπράβο, έτσι. Τους έφεραν στο χώρο του λιμεναρχείου. Οι δύο παρουσίαζαν συμπτώματα υποθερμίας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και αποχώρησαν λίγο αργότερα. Οι άλλοι δύο μετέβησαν στην Σούδα. Και σήμερα το πρωί, πριν από περίπου μία ώρα, ένα αλλιευτικό στην περιοχή της Αγίας Ερμιώνης εντόπισε άλλα 2 άτομα, τους Μαροκινούς που σας είπα νωρίτερα, τα οποία επιχειρούσαν να επιστρέψουν στην Τουρκία, τους περισυνέλεξε, ενημέρωσε το 611 το οποίο εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, μετεπιβιβάστηκαν και τους έφεραν πριν από λίγο στο Και οι Μαροκινοί έμεναν στη δομή της Σούδας. Αυτό ακόμα δεν το ξέρω, το ψάχνουμε τώρα μέσα με τα... Είχαν απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή και οι μεν και οι δε. Γιατί στο πρώτο περιστατικό είπατε ότι είχαν, και είχαν 2 άτομα υποθερμία. Όχι, ήταν γύρω στα 100 μέτρα από την ιχθυόσκαλα, από τις εγκαταστάσεις της ιχθυόσκαλας. Το ίδιο και η σημερινή. Νεαροί. Στην ηλικία. Ναι, νεαροί. Ναι. Με μοναδικά εφόδια τι, δηλαδή... Η σημερινή με σωσίβια και βατραχοπέδιλα, η χτεσινή με σωσίβια. Ούτε καν βατραχοπέδιλα. Mm. Εξήγησαν οι χτεσινοί για ποιο λόγο ήθελαν να φύγουν κατά αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που τουλάχιστον εφαρμόστηκαν και 1-2 δρομολόγια επαναπρόωθησης, δηλαδή θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και αυτήν την οδό. Προφανώς βλέπουν ότι οι μέρες περνούν, ότι δεν έχουν γίνει άλλα δρομολόγια. Είναι ήδη 40 μέρες εδώ, 50 μέρες εδώ. Είναι από τους πρώτους που ήρθαν, ναι, μόλις εφαρμόστηκε η συμφωνία. Από τους πρώτους, από τις 20 του Μάρτη. Και λόγω του ότι περνάει ο χρόνος και δεν έχει γίνει τίποτα, γι' αυτό το λόγο προφανώς αποφάσισαν να πάνε πίσω και να δοκιμάσουν να μεταβούν στην Ευρώπη με άλλο τρόπο. Φοβάστε ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά από τη στιγμή που ξεκίνησε μια τέτοια διαδικασία? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε διάφορα περιστατικά. Ένα είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Άλλοι προσπαθούν καθημερινά να κρυφτούν σε φορτηγά τα οποία μπαίνουν στα πλοία που έχουν προορισμό τον Πειραιά. Καθημερινά εντοπίζονται και απομακρύνονται από το λιμάνι από 15 μέχρι 20 άτομα. Που με αυτόν τον τρόπο, μέσα στα φορτηγά προσπαθούν να φύγουν? Όχι μέσα στα φορτηγά, κρυμμένοι είτε στους άξονες των φορτηγών, προσπαθούν να βρουν μια ευκαιρία για να ξεφύγουν της προσοχής μας. Πραγματοποιούμε όμως ελέγχους όλο αυτό το διάστημα και μόλις εντοπιστούν τους απομακρύνουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχει υποπέσει τη δική μας αντίληψη τουλάχιστον κάποιο περιστατικό που έχει να κάνει με πλαστά έγγραφα από το λιμεναρχείο. Αυτό σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια ύφεση, γιατί είχατε αρκετές συλλήψεις στο πρώτο διάστημα. Είχαμε αρκετές συλλήψεις και προφανώς επειδή για αυτούς είναι μεγάλο το κόστος, αλλά και από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος να εντοπιστούν, ψάχνουν άλλους τρόπους για να φύγουν. Δηλαδή, όπως σας είπα, είτε να κρυφτούν μέσα σε φορτηγά, είτε τώρα ο τρόπος κολυμπώντας για την Τουρκία. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει το διάστημα και δεν υπάρχει μία λύση, θα
θα δούμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Προς το παρόν, πάντως, τα τελευταία 24 ώρα δεν έχουμε εισερχόμενους από την Τουρκία, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε 5 μέρες από την περασμένη Παρασκευή να έχουμε περιστατικά εισόδου μεταναστών από την Τουρκία.